Ο χορός των ιδιωτικοποιήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Με τα ιδιωτικά συνεργεία, με τα απογευματινά ιατρία, με το ότι αλωνίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσα στα νοσοκομεία, με τις εργολαβίες και με τις συμβάσεις εργασίας και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Με τους επικουρικούς και τους όλους τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτή η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων κορυφώθηκε με ορισμένες συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και εμβληματική ήταν η ιδιωτικοποίηση που έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με το Πολυιατρείο στο Ολυμπιακό Χωριό, που ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά η πιο σημαντική ιδιωτικοποίηση ήταν το 2016-17 που εγκαινιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Πολάκη το νοσοκομείο της Σαντορίνης ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όπως το ονόμασαν ήταν το καμάρι του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκαν οι ιδιωτικοποίησεις με τις διάφορες δωρεές που κάνουν δωρεές για να δημιουργήσουν νοσοκομεία ιδιωτικού δικαίου και φτάσαμε μάλιστα τέτοιο σημείο ευτελισμού των δωρεών που όταν ο εργολάβος ζήτησε παραπάνω από ό,τι έδινε ο υπεύθυνος δωρητής σταμάτησε η δημιουργία των νοσοκομείων όπως έγινε με τα τρία νοσοκομεία στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη και στη Σπάρτη. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, η ιδιωτικοποίηση του παιδο-ογκολογικού, εκτός από το αντεργατικό αντιλαϊκό, είναι και καθαρά εγκληματικό, κυριολεκτικά εγκληματική πράξη, διότι είναι το μοναδικό παιδο-ογκολογικό που υπάρχει στο λεκανοπαίδιο και όλα τα παιδάκια που θα έχουν τέτοιο πρόβλημα θα τρέχουν οι γονείς και θα πληρώνουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν πιστεύουμε στα υποκριτικά δάκρυα διαφόρων άλλων πολιτικών δυνάμεων όπως του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ή διαφόρων άλλων. Αυτοί έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ιδιωτικοποίηση και στη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, οι ίδιοι λένε όλα τα συστημικά κόμματα ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να υπάρχει, άσχετα αν είναι ισοδύναμος ή συμπληρωματικός, αλλά ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να υπάρχει. Άρα είναι ακόμα μία ενέργεια στα πλαίσια της αλυσίδας ιδιωτικοποιήσεων σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος των υγειονομικών.